Φανή, καλησπέρα. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνω, ούτε μου λείπει κάτι. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά παιδί είμαι. Η μάνα μου κάθε φορά που χτυπούσα όταν ήμουν μικρή. Υπάρχουν δύο εκδοχές όμως. Πρώτη, όταν χτυπούσαμε πάρα πολύ. Π.χ. τώρα πέφταμε με το ποδήλατο κολοτούμπα σε χωματόδρομο. Καταλαβαίνεις πόσο χτυπούσαμε τότε. Ξέρεις τι εννοώ, κουτρουβάλα. Που μετά από τέτοια κολοτούμπα, μόνο από την οδοντιστοιχεία καταλάβαιναν ότι είμαστε εμείς. Ναι, αυτή την κολοτούμπα που παίρνει αγκαλιά το ποδήλατο. Μάνα μου τώρα. Με συμφέρει πάρα πολύ. Κάτσε, περίμενε, κάτι θέλει στα βουλά. Α, χτύψεις. Πού χτύψεις? Πόδια, χέρια, πλάτη. Α, το κεφάλι τάψεις. Δεν πειράζει, καμάρι, ψόπα να μην γυρίσει με δεμένα, θα στο ανοίξω εγώ. Τράβα πλείς τώρα. Ναι, μιλάμε τυφιά. Έρχομαι. Δεν έχεις καμιά δουλειά και στους χωματόδρομους, καλά να πας. Δεν ξέρω πώς θα βγάλει τα πόδια, γιατί έχουμε το γάμο του Σάββατο, σημαδεμένο θα πάει. Δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν νοιάζει το πόδι. Δεν πειράζει, καμάρι, μέχρι να παντρευτεί θα γυάλει. Να μην πήγαινες. Τι άλλα έχει, κάτσε να τα ψάξω εγώ. Υπήρχε περίπτωση που χτυπούσαμε ελάχιστα. Μία γρατσουνίτσα στο χεράκι, τίποτα. Συμβαίνει πάρα πολύ. Ναι. Περίμενε, δέσμενε. Έλα στο πρόβλημα. Πού βάρεσες? Στο συνεργείο. Πού, να δω. Αϊ, καλά, Σταυρούλα. Εσύ τα άνοιξε στο χέρι, παιδάκι. Τι οποία γρατσουνιά, δεν βλέπω κόκαλο μέσα. Αυτό θα. Χειρουργείο σίγουρα. Σήκω, σήκω. Ο πατέρας, δεν είναι να σε αφήσω μία φορά στον πατέρα σου. Ο άχρηστος, ακούς, δέσποινα. Μία φορά τα άφησα το παιδί, άχρηστος τελείως. Πάμε για χειρουργείο, σίγουρα, είμαι σίγουρα. Μπορεί να του κόψουν και το χέρι. Τώρα που το σκέφτομαι, η μάνα μου είναι ή του ύψους ή του βάθους. Η δικιά σου η μαμά έκανε, έτσι. Και μην νομίζεις ότι δεν έχω καταλάβει ότι σας αρέσουν τα βίντεο με τη μαμά. Εμπρός. Γιώτα, καλησπέρα. Γεια. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνουμε, ούτε μου λείπει κάτι.